Με δύο γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν και φέτος οι ακτές του Δήμου Καβάλας, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης στη σημερινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου. Συγκεκριμένα, ο κ. Σιμιτσής εξήγησε ότι η ακτή Ραψάνης δεν έχει λάβει γαλάζια σημαία, γιατί οι μετρήσεις που λαμβάνονται υπόψη για την καθαριότητα των υδάτων προκύπτουν από τον μέσο όρο των 4 τελευταίων χρόνων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ακτή της Ραψάνης δεν είναι ασφαλής για κολύμβη. Να ξεκαθαρίζω για μια ακόμα φορά, γιατί δυστυχώς στο θέμα μπορεί να υπάρξει παραπληροφόρηση, ότι η γαλάζια σημαία είναι ένα βραβείο που δίνεται σε ακροθαλασσιές, οργανωμένες παραλίες που έχουν πολύ υψηλά στάνταρ ποιοτικά, τόσο όσον αφορά την καθαρότητα των νερών, όσο και όσον αφορά και τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι εάν κάποια παραλία δεν έχει γαλάζια σημαία, δεν είναι κατάλληλη κατά τα άλλα για κολύμβη. Είναι και παρά είναι κατάλληλη για κολύμβη. Το 2008, δηλαδή το 2007, κάναμε τις ενέργειες και το 2008 μας δόθηκε η γαλάζια σημαία για την Καλαμίτσα μονάχα, όχι για το Περιγιάλι, ούτε για τη Ραψάνη. Στη συνέχεια, το 2009 πήραμε και για τις τρεις παραλίες, το 2010 και για τις τρεις παραλίες, το 2011 κάτι συνέβη, ενδεχομένως να ήταν οι βροχές τέτοιες που μετέφεραν αρκετά φερτές ύλες από την στεριά στις παραλίες μας και δεν πήρε καμία παραλία τη γαλάζια σημαία. Και τέλος το 2012 πήρανε οι δύο, το Περιγιάλι και η Καλαμίτσα και όχι η Ραψάνη, όπως αυτό το πράγμα συμβαίνει και φέτος. Δηλαδή με λίγα λόγια θέλω να ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να κολυμπήσει κανείς στη Ραψάνη. Θέσω μόνο ότι εάν δεν μας πηγαίνανε στην τελευταία τετραετία τις αναλύσεις που έχουν κάνει, θα παίρναμε και τη γαλάζια σημαία και στη Ραψάνη. Το ποσοστό που πιάσαμε ήταν 95% η καθαρότητα του νερού, σύμφωνα με τα δικά του στάνταρ. Γίνανε 20 μετρήσεις του 2012 από 28 Πέμπτου μέχρι 8 Δεκάτου και βρέθηκε μόνο μία, 13-8, μόνο μία να υπερβαίνει το όριο. Το όριο ήταν με 100%, εμείς είχαμε 210. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, αν θα δείτε, είναι ένα, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 μετρήσεις με τον αριθμό 1, με ανώτατο όριο το 100. Έχουμε 89, έχουμε 58, έχουμε 34, έχουμε 8, έχουμε 3, έχουμε 40. Και μια μέρα βρέθηκε με 210, που σημαίνει ότι μας κόψανε 5%. Εν συνεχεία, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκουπιδότοπο του Δήμου, εξηγώντας πως υπήρχαν 9 εστίες φωτιάς, τις οποίες βάζουν αθήγκανοι από τη Βουλγαρία. Ο κύριος Χατζιαναστασίου είπε πως αρκετές φορές έχουν απευθυνθεί στις αρχές, αλλά είναι αδύνατη η φύλαξη του χώρου επί 24 ώρου βάσεως. Σάββατο, γύρω στις 2 παρατέταρτο, ξεκίνησε φωτιά και τελείωσε 9 η ώρα το βράδυ. Ήταν αρκετά μεγάλη, είχε 9 εστίες, που σημαίνει ότι κάποιοι, κατά μαρτυρία του ενός κτηνοτρόφου που είναι δίπλα στο σκουπιδότοπο, είδε 4 αυτοκίνητα με Βουλγάρους, αυτούς τους τσιγκάνους, τους περιφερόμενους, οι οποίοι σκαρφαλώνουν από τα σύρματα, από το φράχτη, ή πάνε γύρω δεξιά και αριστερά από το βουνό και κατεβαίνουν μέσα, βάζουν φωτιά και καίγεται τι καίγεται και πάνε μετά και το μαζεύουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν διάφορες ύλες που τις εμπορεύονται. Και ένα τσιγάρο να πετάξουν, δυστυχώς εκεί υπάρχει. Δυστυχώς, ναι. Για μας δεν μπορούμε να έχουμε 24 ώρες, 24 ώρες ανθρώπους εκεί πάνω. Μία η ώρα, μία και τέταρτο που κλείνει ο Χιτά, πηδώνεται, φεύγουν και αυτοί ορμάνε από τα βουνά. Μια φορά τους πήρανε μέσα. Ειδοποίησαμε το 100, πήγε, τους άρπαξε, τους πήγε. Ησυχάσαμε καμιά 20-25 μέρες. Ξανά μανά τα ίδια. Πάλι τώρα θα δούμε. Τώρα να σας πω επί τη ευκαιρία ότι το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ανακατασκευή του Χιτά μας έχει εγκριθεί
και είναι ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνεται και η πληρωμή της μελέτης, την οποία μελέτη θα την κάνει ανεξάρτητος μελετητής. Δεν μπορεί να την κάνει ο Δήμος μας, δεν έχει τους ειδικούς για να κάνουν μελέτη για το έργο, το οποίο τι είναι? Είναι η αποκατάσταση του παλιού χαδά και η επέκταση του χαδά σε ένα καινούριο κύτταρο προς βοράν, προς την περιοχή δηλαδή της παλιάς Καβάλας.